Βρισκόμαστε στην πρώτη έξπο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Οι εκθεσιακοί μας χώροι είναι δύο. Συνολικά και στα δύο κτίρια έχουμε 155 φορείς. Υπάρχει ένα καθαρά εμπορικό κομμάτι, το οποίο είναι να γνωρίσει τις επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ο κόσμος ο οποίος έχει και επισκέπτεται το χώρο, να γίνει γνωστός εν πάση περιπτώσει ότι εκτός από τον κλασικό ιδιωτικό τομέα υπάρχει και κάτι άλλο, καλύτερο κατά τη γνώμη μας, πιο αποτελεσματικό, πιο αλληλέγγυο, πιο δημοκρατικό. Αφετέρου όμως θέλουμε να γνωριστεί και το πεδίο μεταξύ του. Κοινωνικό εργοστάσιο μόδας είναι μία δομή ένταξης Ελλήνων άνεργων σχεδιαστών, προσφύγων και γυναικών θυμάτων human trafficking. Τα προϊόντα που φτιάχνουμε είναι custom made και ήρθαμε με σκοπό να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις δράσεις μας, να δει το τι κάνουμε, να ενημερώσουμε και το τι γίνεται στη βιομηχανία της μόδας σήμερα και πως θέλουμε, καλούμε όλο τον κόσμο να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια και να φέρουμε πάλι την παραγωγή πίσω στην Ελλάδα. Είμαστε μια κοινωνική επιχείρηση που είναι εστιασμένη στην ψυχική υγεία. Προβάλλουμε τα προϊόντα που πλέον βγάζουμε, όπως τα βλέπετε, στο τραπέζι μας. Οπότε όλη αυτή η διοργάνωση ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και για μας να βγούμε προς τα έξω και να γίνουμε περισσότερο γνωστοί και να γνωρίσουμε και άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις, να δούμε επίσης τι γίνεται στον ευρύτερο χώρο, να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για πολλά πράγματα. Είμαστε η Γεωπαιδεία Κινσεπ. Ο δικός μας κλάδος έχει να κάνει με το περιβάλλον. Δραστηριοποιούμαστε σε τρεις κυρίους τομείς: στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, σε δραστηριότητες στη φύση και σε περιβαλλοντικές μελέτες που αναλαμβάνουμε. Θέλουμε να προσεγγίσουμε το περιβάλλον στην ολότητά του και γι' αυτό είμαστε και πολύ ανοιχτοί σε συνεργασίες και είναι ένας λόγος που βρισκόμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με ανθρώπους με ακόμα περισσότερη εμπειρία και γνώση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες ολοκληρωμένες πάνω στον τομέα του περιβάλλοντος. Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Καναμπίο είναι ο πρώτος συνεταιρισμός στην Ελλάδα που ασχολείται με την παραγωγή βιολογικής cannabis sativa L, η λεγόμενη κλωστική βιομηχανική. Ο σκοπός που έχουμε έρθει στην έκθεση είναι αφενός να προωθήσουμε τα πρώτα προϊόντα της φετινής οδειάς και αφετέρου να ενισχύσουμε την όλη δικτύωση αλλά και την όλη ιδέα γύρω από την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Ένας κλάδος ο οποίος θεωρούμε ότι έχει πολύ μέλλον στην Ελλάδα. Χρειάζεται αρκετή δουλειά πάνω στην νοοτροπία και την κουλτούρα της συνεργασίας, αλλά θεωρούμε ότι μπορεί να έχει πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών και να απασχολήσει πολλές χιλιάδες κόσμο. Η Επίκουρος Κινσεπ δημιουργήθηκε από 8 γυναίκες με σκοπό τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη συνοχή μέσα από κοινωνικές δράσεις παιδείας, δημιουργίας, τέχνης. Ούτως ώστε να προσπαθούμε να κάνουμε ρεαλισμό την ουτοπία που έχουμε ο καθένας μέσα μας και όλοι μαζί συλλογικά. Εκτός όμως από το εμπορικό, το καθαρά εμπορικό κομμάτι, υπάρχει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τμήμα κατά τη διάρκεια του τριημέρου που είναι εκπαιδευτικό. Η δραστηριοποίηση του Impact Hub Athens μέσα στην έκθεση γίνεται με το Pop-Up Hub για να συντονίσει τις συζητήσεις μεταξύ των εκθετών. Ως πρώτη έκθεση είναι πολύ σημαντικό ότι έγινε αυτό το πρώτο βήμα. Φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά όλοι κάνουν το καλύτερο που μπορούν και υπάρχει πολύ θερμό κλίμα. Από τη συμμετοχή των εταιριών Kinsep φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό στην κοινωνική οικονομία και πιστεύουμε ότι θα φέρει ελπίδες για το μέλλον και για την προώθηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Με την ευκαιρία της συγκεκριμένης έκθεσης, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να μάθουν για διάφορα θέματα, να εκπαιδευτούν σε διάφορα θέματα και κυρίως να γνωριστούν μεταξύ τους, ώστε να υπάρξουν συνέργειες και στρατηγική δικτύωση για καλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Εμείς προσπαθούμε με κάθε μέσο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και μάλιστα να τους διευκολύνουμε έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και στην αγορά και στο κοινό, αλλά να κάνουν και γνωστό ποιος είναι ο κοινωνικός τους αντίκτυπος. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και μόνο να μπορέσουν να συνδεθούν και με το υπόλοιπο οικοσύστημα, εκτός του ιδιωτικού τομέα και με τους δημοσίους φορείς.
Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε για μας, περισσότερα για το μοντέλο μας, για το πώς θα πάμε, αν έχουμε προοπτικές, αν τα καταφέρνουμε. Μια συνεταιριστική προσπάθεια είναι ένας δρόμος. Εμείς τον ακολουθήσαμε και μας βγήκε. Υπάρχουν πλήθος κοινωνικών επιχειρήσεων που κάνουν αξιόλογες προσπάθειες και σίγουρα όλοι μπορούμε να συνεργαστούμε ομαδικά και να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το μέλλον για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι σίγουρα ευίωνο και ελπιδοφόρο, γιατί σκοπός μας είναι ολονό να προωθήσουμε την ομαδική εργασία και να βοηθήσουμε την κοινωνία και τον άνθρωπο μέσα από αυτή την συλλογική προσπάθεια.